That's him, though. That's the guy they were looking for. Στη σκιά των βομβιστικών επιθέσεων της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι, οι Αμερικανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον 28χρονο Αχμαντ Χαναραχάμι, που συνελήφθη ως ο βασικός ύποπτος. Ο ίδιος φέρεται να ταξίδεψε στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν και αρχές αναζητούν πού και πώς ριζοσπαστικοποιήθηκε. Ο Ραχάμι δεν ήταν στις λίστες των υπόπτων της αντιτρομοκρατικής. Ωστόσο, ο ίδιος και η οικογένειά του, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, είχαν απασχολήσει τις αρχές, αιτία οι συχνές καταγγελίες για τη λειτουργία του εστιατορίου που διατηρούσε η οικογένεια. Όταν βλέπεις την οικογένειά σου, αναρωτιέσαι και εσύ τι ακριβώς συμβαίνει, είπε ο πατέρας του σε δημοσιογράφο. Γνωρίζετε για τη δράση του γιού σας? Όχι, δεν ξέρετε τίποτα, δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Ο Ραχάνη συνελήφθη στο Νιου Τζέρσι μετά από ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Να καθησυχάσει τους πολίτες επιχειρεί ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Θα εξακολουθήσετε να βλέπετε την ισχυρή παρουσία των αστυνομικών αρχών, ιδιαίτερα από τις ομάδες άμεσης αντίδρασης. Θα δείτε τους καλύτερα εκπαιδευμένους υπαλλήλους και ένοπλους αξιωματικούς. Θα δείτε κόσμο, αστυνομικούς στο μετρό, θα δείτε ελέγχους σε αποσκευές, σκύλους της αστυνομίας. Και όλα αυτά θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα. Τόσο ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, όσο και ο δήμαρχος της Μεγαλούπολης, Μπιλ Ντε Μπλάζιο, παραδέχτηκαν ότι οι επιθέσεις είναι προφανώς πράξεις τρομοκρατίας.